Για όλους εμάς τους φοιτητές, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης αποτελεί έναν πραγματικό εφιάλτη. Το πρόβλημα πλέον είναι πιο οξυμένο από ποτέ, λόγω της τεράστιας έλλειψης φοιτητικών εστιών και των πανάκριβων ενοικίων, που σε πάρα πολλούς συμφοιτητές μας γίνονται ανυπέρβλητο εμπόδιο για το αν θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Ενδεικτικά, οι εστίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν ούτε το 7% των φοιτητών και είναι εξωφρενικό ότι 6 πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Αθήνα δεν έχουν καν εστία, μεταξύ των οποίων ιδρύματα με χιλιάδες εισακτέους κάθε χρόνο, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΠΑΠΗ, το Γεωπονικό, το Πάντιο, και αυτή είναι και η ουσία του προβλήματος. Την ίδια ώρα, βέβαια, που αφήνει ξεκρέμα στους χιλιάδες φοιτητές χωρίς εστία, δίνει 8,5 εκατομμύρια για να λειτουργήσει κέντρο έρευνας και καινοτομίας για τον τουρισμό. Τόσα χρόνια θα μπορούσαν να έχουν ανεγερθεί νέες εστίες με ευθύνη του κράτους, να αξιοποιηθούν δημόσια κτίρια ή η ίδια η ακίνητη περιουσία των πανεπιστήμιών μας για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών και τόσα άλλα. Όμως, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν διαφημίζουν και εξαγγέλνουν την ανέγερση κάποιων σε σύμπραξη με ιδιώτες και το μόνο που παρακολουθούμε είναι διαγωνισμός για το ποιες εταιρείες θα αρπάξουν τα χρήματα. Είναι ενδεικτικό το τι οροματίζονται, όπως πρόσφατα ο Υπουργός Παιδείας εκθίαζε το παράδειγμα των ιδιωτικών εστιών με ενίκεια 300 και 500 ευρώ. Αξιοποιούν αυτό το μεγάλο πρόβλημα σαν ακόμα μια ευκαιρία κερδοφορίας. Σκεφτείτε βέβαια ότι ακόμα και στα πανεπιστήμια που υπάρχουν εστίες αυτή τη στιγμή, η διαδικασία εισδοχής είναι ένας πραγματικός διαγωνισμός φτώχειας, με πολλά άδικα κριτήρια φίλτρα για να εισαχθούν συγκεκριμένοι. Μάλιστα, τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει εδώ κοντά και 2 εβδομάδες και η εισδοχή των πρωτοετών φοιτητών δεν έχει ξεκινήσει. Και από αυτή την αφορμή θέλουμε να πετήσουμε η κυβέρνηση και το ΙΝΕΔΕΒΗΜ να αφήσουν τις δικαιολογίες και να πάρουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών των εστιών. Η χθεσινή πτώση του ανσανσέρ στις εστίες του Απιθήτα, που αποτύχει δεν θρηνήσαμε νεκρό, είναι χαρακτηριστική. Τους προειδοποιούμε, δεν πάει άλλο, να υλοποιήσουν τα αιτήματα των φοιτητών. Όπως είπαμε, η ακαδημαϊκή χρονιά έχει αρχίσει και οι κραυγές αγωνίες πληθαίνουν για το κόστος σπουδών που μεγαλώνει και σημαντικό τμήμα που αφορά τη στέγαση. Όλοι είδαμε την επιστολή του φοιτητή από τα Γιάννενα, που βρίσκεται στα πρόθυρα να παρατήσει τις σπουδές του. Είναι πολλοί οι συμφοιτητές μας αυτές τις μέρες που οι σχολές μας άνοιξαν, που επικοινωνούν με τους συλλόγους τους, ζητώντας βοήθεια, χωρίς να ξέρουν αν μόλις περάσει η εγγύηση που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το πληρώσουν, θα έχουν να πληρώσουν το επόμενο νίκη. Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που αναζητούν δουλειά, περίπου 57% εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές τους και πολλές μέρες αναγκάζονται να χάνουν μαθήματα, να κάνουν θυσίες ώστε να βγει κάπως άκρη. Οι δήθεν δωρεάν σπουδές κοστίζουν πολύ ακριβά και το αν θα μπορούμε να σπουδάσουμε εξαρτάται από το πόσο αντέχει η τσέπη της οικογένειάς μας. Την ίδια στιγμή, γκαρσονιέρες 25 και 35 τετραγωνικά μέτρα σε παλιές πολυκατοικίες, σπίτια τρύπες ή ετοιμόρροπα και το νίκη ξεκινάει από τα 350 με 400 ευρώ. Για να μην μιλήσουμε για τις πιο τουριστικές περιοχές που είναι πραγματικά απλησίαστες. Αν συνυπολογίσουμε μάλιστα όλα τα άλλα βασικά έξοδα ενός φοιτητή, ενίκιο, λογαριασμοί, κοινόχρηστα, σίτηση, μετακινήσεις και στοιχειώδη μικροέξοδα για να περνάει ο μήνας, το κόστος διαβίωσης απογειώνεται πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν φτάνει δηλαδή καλά-καλά ούτε ένας μισθός. Και φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για μια οικογένεια που ξοδεύει 40% των εσών της για τη στέγαση. Η κυβέρνηση προκαλεί με τα μέτρα κοροϊδία του στεγαστικού επιδόματος. Για να καταλάβετε, το επίδομα αυτό ανέρχεται μόλις στα 1.500 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 125 ευρώ το μήνα, που είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Η αύξηση που έκανε η κυβέρνηση υπό την πίεση των φοιτητικών κινητοποιήσεων δεν περιλαμβάνει όσους σπουδάζουμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Μόλις τα 125 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές της Αθήνας και μάλιστα καταβάλλεται στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, όταν τα χρέη είναι ήδη πολλά. Επίσης, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των φοιτητών που αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα με άδικα κριτήρια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι δικαιούχοι μειώνονται συνεχώς, με το κυνήγι του να γίνεις δικαιούχος να έχει μετατραπεί σε διαγωνισμό φτώχειας. Είναι η ώρα η κυβέρνηση να σταματήσει την κοροϊδία και τον εμπεγμό.
Η κατάσταση είναι οριακή για χιλιάδες από εμάς να δοθούν τώρα έκτακτα κονδύλια και να αφήσουν τα ψέματα ότι δεν υπάρχουν λεφτά, όταν καθημερινά δίνεται μισό εκατομμύριο για τη φρεγάτα που μας εμπλέκει στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα. Να απαρθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης για το οξυμένο ζήτημα. Καταγγέλουμε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας που από τη 1 Σεπτέμβρη και την κοινοτοποίησή μας αποφεύγουν την απάντηση στα αιτήματα και αντίστοιχη συνάντηση. Καλούμε τον κύριο Πυρακάκη να σταματήσει να κρύβεται και να απαντήσει. Θα αφήσει η κυβέρνηση εκατοντάδες φοιτητές να παρατήσει τους σπουδές τους? Τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα ανακούφισης και να μην εγκαταλείψει κανείς τις σπουδές τους. Να δοθεί γενναία αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι, να αξιοποιηθούν άμεσα δωμάτια για τη δωρεάν στέγαση όσων έχουν ανάγκη, να ξεκινήσει άμεσα η εισδοχή στις εστίες, να πάρθουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης των υποδομών και των όρων διαβίωσης στις εστίες, να ξεκινήσει άμεσα η ανέργευση νέων εστιών με ευθύνη του κράτους που να διαθέτουν δωρεάν και χωρίς ενίκεια, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργατικών σωματείων για την ακρίβεια που θα αποτελέσουν σημαντική ανακούφιση για τις οικογένειές μας. Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε κανένας φοιτητής να παρατήσει τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους, θα είμαστε στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη.